Γνωρίζω καλά, είχα και την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον Δήμαρχο για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται στο Δήμο. Γνωρίζω καλά ότι βρίσκομαι σε έναν Δήμο, σε μια περιοχή, σε έναν τόπο που έχει πραγματική ανάγκη της φροντίδας και της δραστηριοποίησης όλων μας. Γνωρίζω καλά ότι βρίσκομαι σε έναν τόπο που έχει πραγματική ανάγκη να δράσουμε προκειμένου να ενισχύσουμε το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών. Και γνωρίζουμε άλλωστε πολύ καλά ότι η περιοχή σας δεν είναι από αυτές που εντός εισαγωγικών πουλάνε κάθε λίγο και λιγάκι στο αφήγημά τους οι έμποροι της τρομολαγνίας ή για να το πω ακριβέστερα, ορισμένοι αναφέρονται συχνά στη Φυλή, στα Νολιώσια, στο Ζεφύρι, μόνο για να αποσπάσουν πολιτικά ωφέλη μετά από τραγικά περιστατικά ή για να αναπαράγουν μια φεδρή λογική συλλογικής ενοχοποίησης συμπολιτών μας και ταύτισή τους με παραβατικές συμπεριφορές. Εμείς όμως, όπως και στο σύνολο της πολιτικής που ακολουθούμε, έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν πιστεύουμε ότι η παραβατικότητα βρίσκεται στο DNA των ανθρώπων. Βρισκόμαστε στην αντίπερα όχθη αυτής της λογικής. Στην όχθη της νυφάλιας, ψύχρεμης, συγκροτημένης στρατηγικής, ώστε να επιλύονται τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και από εδώ, από το νέο κτίριο υποδιεύθυνσης ασφάλειας Δυτικής Αττικής, δίνουμε το μήνυμα ότι υλοποιούμε ένα σχέδιο για την αναβάθμιση της ασφάλειας συνολικά στην περιοχή και για την αναβάθμιση της περιοχής. Προχωρήσαμε το περασμένο καλοκαίρι στην ενίσχυση του δυναμικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με 210 νέους αστυνομικούς. Διότι η δική μας η αντίληψη είναι ότι ο αστυνομικός πρέπει να βρίσκεται εκεί που γεννάται το έγκλημα και όχι να στηβάζονται κατά δεκάδες οι αστυνομικοί είτε στα γραφεία υπουργών, βουλευτών ή δημοσιογράφων ή επωνύμων του δημόσιου βίου που πολλές φορές έχουν τη δυνατότητα να έχουν ασφάλεια και από την τσέπη τους, από το πορτοφόλι τους. Συγκεκριμένα 30 αξιωματικοί, 25 αρχιφύλακες, 130 αστιφύλακες και 25 ειδικοί φρουροί ήρθαν στην περιοχή. Η ελληνική αστυνομία έχει πλέον εδώ ένα μάχημο κέντρο, από το οποίο μπορεί πλέον να ελέγχει την κατάσταση και να ενισχύει τους μηχανισμούς πρόληψης πιθανών παραβατικών και εγκληματικών πράξεων. Να έχει δηλαδή εδώ το κέντρο της δυνάμεις και την επιχειρησιακή ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή και όχι να αναγκάζεται να δρά κατόπιν εορτής. Και αυτό είχε μέχρι σήμερα αυτά αποτελέσματα στη μείωση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, τα οποία θα νιώθουν οι πολίτες, θα αισθάνονται και βεβαίως είχα την ευκαιρία να το συζητήσω και με τον Δήμαρχο που μου το επιβεβαίωσε. Τα τελευταία χρόνια δόθηκε σημαντικό βάρος στις περιπολίες. Μέσα σε ένα χρόνο, από τον Οκτώβρη του 2016 ως τον ίδιο μήνα του 2017, οι περιπολίες στο σύνολο της Δυτικής Αττικής σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ είναι ακόμα πιο αυξημένες τους πρώτους μήνες του 2018, γεγονός που έχει συμβάλει στο σημαντικό περιορισμό των παραβατικών πράξεων. Τους τελευταίους μήνες, τους πρώτους του 2018, έχουν καταγραφεί 1.100 συλλήψεις, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής αστυνομίας στον τομέα της πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος στη Δυτική Αττική. Όλα τα παραπάνω συντείνουν στο ότι πλέον γίνεται μια σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια με σχέδιο και ιεραρχήσεις. Μια προσπάθεια που πλέον έχει αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Με ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση μάλιστα.
και πάντα μέσα από τη διαρκή επικοινωνία της πολιτικής και της επιχειρησιακής ηγεσίας της αστυνομίας με τους φορείς της περιοχής, ώστε να προλαμβάνονται δυσάρεστες καταστάσεις και να επιλύονται άμεσα ζητήματα όποτε παραστεί ανάγκη. Φίλες και φίλοι,